Αντώνη, σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για μια βεντέτα μεταξύ Αθηγάνων που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2011 στην περιοχή του Ζεφυρίου. Ο νεκρός, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε δολοφονήσει τον 20χρονο γιο της 37χρονης Αθήγανης, η οποία για να τον εκδικηθεί σήμερα το πρωί ήρθε εδώ στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, συγκεκριμένα στο κτίριο 9, στον πρώτο όροφο, όπου το θύμα αλλά και ο αδερφός του θα απολογούνταν συμπληρωματικά στην 20η ανακρίτρια. Είχε μεταμφιεστεί, σύμφωνα με την αστυνομία, 37χρονη γυναίκα, περίμενε έξω από το ανακριτικό γραφείο και όταν εμφανίστηκαν τα δύο θύματα, συνοδεία αστυνομικών έβγαλε από την τσάντα της το όπλο και πυροβόλησε αρκετές φορές εναντίον των δύο Αθήγανων. Ο ένας έπεσε νεκρός, ο άλλος είναι τραυματίας. Ευτυχώς δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του και έχει μεταφερθεί στο Γενικό Κρατικό Αθηνών, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία. Επικράτησε πανικό στον χώρο των δικαστηρίων. Οι αστυνομικοί που συνόδευαν τα δύο θύματα συνέλαβαν την 37χρονη γυναίκα, της πήραν το όπλο και στη συνέχεια την μετέφεραν στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου καταθέτει αυτή τη στιγμή. Όπως μας ανέφεραν δικηγόροι αλλά και άτομα που βρίσκονταν στο χώρο του δικαστηρίου, επικράτησε πανικός. Η ανακρίτρια, μας ανέφερε ο δικηγόρος των δύο θυμάτων, ήταν ταραγμένη και φοβήθηκε, καθώς έζησε το σκηνικό του θανάτου, όπως χαρακτηριστικά είπε ο δικηγόρος, ο κύριος Αλεξανδράκης. Το πανικό όλων τώρα, Γιώργο, τι όπλο ήταν αυτό και πώς κατάφερε να το περάσει, και τα μέτρα ασφαλείας. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Είναι ισχυρά, έτσι. Πιθανότητα να μην το πέρασε από την κεντρική είσοδο που γίνεται ο έλεγχος. Από την εξωτερική περίφερα ξεεκτιμούν οι αστυνομικοί ότι ή της το έδωσε κάποιος συνεργός της ή η ίδια το είχε αφήσει. Μάλιστα. Το βράδυ και σήμερα το πρωί που ήρθε, το πήρε και ανέβηκε στο πρώτο όροφο, στο κτίριο 9, όπου πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής τα δύο θύματα. Σύμφωνα με τραυματιοφορείς του ΕΚΑΒ, ο νεκρός είχε δεχτεί περισσότερες από 10 σφαίρες, ενώ ο τραυματίας 5 με 6 σφαίρες, κυρίως στην κοιλιακή χώρα και στα πόδια. Θα ακούσουμε τις δύο αδελφές του θύματος, του δολοφονηθέντος. Ήτανε η προστασία του κράτους απέναντι στον πολίτη. Οποιοσδήποτε άνθρωπος και αν καταδικαστεί, από φόνο είναι, από βιασμό είναι, από ναρκωτικά είναι, έχει το δικαίωμα να προστατευτεί από τους αστυνόμους. Είμαστε μέσα και περιμέναμε. Χαρά, μη μου αγχώνεσαι, ηρέμησε. Ξέρω τι πέρασες, ηρέμησε. Ήσουν μέσα λοιπόν εσύ. Ναι. Και τι έγινε, ξαφνικά αυτή με το όπλο, πώς... Και ήρθε με το όπλο, ήρθε ντυμένη αλλιώς να μας σκοτώσει τα παιδιά και τα σκοτώσαν και τα δύο. Εντύθηκε αλλιώς που δεν ήταν έτσι. Έβαλε μπερούκα, πέρασε πιστόλι, μπορούσε και πέρασε πιστόλι και ήρθε και τα χτύπησε και τα δύο. Πάνε πρωτοφανές, έτσι. Άννα Κανδύλη. Ναι, ναι, Αντώνη. Πραγματικά αυτό που συζητούν όλοι πέραν του περιστατικού είναι το πώς πέρασε το όπλο μέσα στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Αν και πρέπει να σου πω ότι δεν είναι και ιδιαίτερα δύσκολο. Βεβαίως η Ευελπίδων έχει μία πύλη από όπου περνάει το κοινό και υπάρχει και σχετικό μηχάνημα που μπορεί να εντοπίσει το όπλο, και υπάρχει άλλη μία πύλη με μπάρα όπου από εκεί περνάνε τα αυτοκίνητα. Βέβαια από την πύλη με την μπάρα, όταν περνάει παραδείγματος χάρη μια κλούβα, δεν είναι δύσκολο να περάσει κάποιος δίπλα χωρίς να τον δει ο φρουρός. Όπως επίσης δεν είναι καθόλου δύσκολο από την περίμετρο των δικαστηρίων, να πετάξει το όπλο από τα κάγκελα, να παίξει. Ακριβώς, να περάσει το όπλο. Τέλος πάντων, γίνεται και γι' αυτό έρευνα. Να σου πω ότι πριν από λίγα λεπτά πήρανε τη σωρό από εδώ, από το κτίριο 9, αφού ολοκληρώθηκε η νεκροψία και η έρευνα της σήμανσης. Και σε λίγο αναμένεται να δώσουν και το κτίριο 9 στο κοινό, που νωρίτερα, όπως είπατε και εσείς, πραγματικά επικράτησαν σκηνές πανικού και χάους. Όχι μόνο στον πρώτο όροφο που έγινε η δολοφονία, αλλά και στα υπόλοιπα σημεία του κτιρίου 9, μέχρι να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται και από πού έρχονταν αυτοί οι πυροβολισμοί. Άννα, σε ευχαριστούμε και εσένα και τον Γιώργο.